Ακόμη δεν είναι σε θέση να τοποθετηθεί η νέα δημοτική αρχιλάρισσας για το τι γίνεται με τα αποθηματικά της ΔΕΙΑΛ μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε. Ωστόσο, η διαδικασία της ενημέρωσης συνεχίζεται και ο νέος δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης διαμήνυσε σε όλους τους τόνους ότι τίποτα δεν θα μείνει κρυφό σε ό,τι αφορά τα αποθεματικά της επιχείρησης. Για τα αποθεματικά, τα διαθέσιμα όπως κανονικά λέγονται της ΔΕΙΑΛ, υπάρχουν ζητήματα ενημέρωσης. Νομίζω ότι το πρώτο ζήτημα που υπάρχει είναι ότι η αντίληψη ότι αυτά αποτελούν δεδομένα και στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας της ΔΕΙΑΛ και της Δημοτικής Αρχής, εμάς μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Να είναι σίγουροι οι πολίτες προς την κατεύθυνση αυτή, όταν ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή μας προς το τέλος του μήνα, θα υπάρξει μια διαφανέστατη τοποθέτηση, γιατί είναι λεφτά των Λαρισαίων και πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες που βρίσκονται, που πήγαν, τι χάθηκαν και πώς θα αξιοποιηθούν από εδώ και πέρα. Παράλληλα, ο κύριος Καλογιάννης εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του στην απόφαση της κυβέρνησης να ελεγχθούν οι συμβάσεις αορίστου χρόνου των υπαλλήλων των ΟΤΑ, τονίζοντας ότι θα είναι στο πλευρό των εργαζομένων υπαλλήλων στο Δήμο της Λάρισας. Πιστεύω ότι αναζητούνται νέοι τρόποι για να βρούμε αυτούς τους 6.000 ανθρώπους που πρέπει να απολυθούν. Είμαστε εντελώς αντίθετοι. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων. Ας αφήσουν τους Δήμους μέσα στις δυσκολίες που υπάρχουν και στα ζητήματα που δημιουργήθηκαν επιτέλους να δουλέψουν. Αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο με την αυτοδιοίκηση, την οποία η κυβέρνηση φαίνεται ότι την έχει στοχοποιήσει.